Έχετε αποφασίσει ή θα ψηφίσετε στις εκλογές? Ναι, κατά κάποιο τρόπο έχω αποφασίσει. Το ίδιο κόμμα που είχατε ψηφίσει την προηγούμενη φορά? Το ίδιο, για να προσπαθήσουμε να δούμε μια καλύτερη ημέρα. Τι βλέπετε για την κατάσταση αυτή, ποια είναι η γνώμη σας? Βλέπω πολύ κόσμο αναποφάσιστο. Της τελευταίας στιγμής. Θα αποφασίσουν την τελευταία στιγμή. Έτσι πιστεύω από συζητήσεις που κάνουν. Θα παρακολουθείτε τα γκάλοπ? Όχι ιδιαίτερα. Και δεν νομίζω ότι ανταποκρίνονται στο 100%. Βλέπετε αυτοδυναμία για κάποιο κόμμα? Αποκλείεται. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει αυτοδυναμία. Οι καιροί αλλάξανε και πρέπει να αλλάξει και κάτι στο πολιτικό σκηνικό. Τι πρέπει να αλλάξει κατά τη γνώμη σας? Να βρίσκει δουλειά ο κόσμος, να χορτάσει ψωμί. Αυτό. Τίποτα άλλο. Μάλλον. Έχετε αποφασίσει? Όχι, ακόμα. Θα δούμε. Προβληματίζεστε όμως? Ναι, λίγο. Περιγράψτε μου λίγο την κατάσταση. Τι να περιγράψω? Δεν ξέρω. Ναι, θα ψηφίσετε το κόμμα που είχατε ψηφίσει την προηγούμενη φορά? Μπα όχι, αποκλείεται. Έχετε προσανατολιστεί ποιο θα ψηφίσετε? Πάντως, τα μεγάλα κόμματα όχι, δεν νομίζω. Αυτά. Πώς βλέπεις τις φετινές εκλογές τώρα την κατάσταση? Κοίταξε να δεις, ελπίζουμε ο κόσμος να έχει ξυπνήσει και να έχει πάρει την απόφαση για ποιους πρέπει να ψηφίσει. Ας ελπίζουμε για ένα καλύτερο αύριο. Εσύ έχεις αποφασίσει να ψηφίσεις? Όχι μέχρι στιγμής. Όχι. Δεν ξέρω. Θα δείξει. Θα ψηφίσεις διαφορετικό κόμμα από αυτό που ψήφισες την προηγούμενη φορά? Φυσικά. Ναι. Θα ψηφίσω διαφορετικό κόμμα γιατί ελπίζω ένα καλύτερο αύριο. Γιατί σε αυτόν που ψήφισα δεν μου δώσανε τίποτα και ελπίζουμε για κάτι καλύτερο, όπως όλη η Ελλάδα και όλοι οι Έλληνες. Ας ελπίζουμε στο καλύτερο. Θα παρακολουθήσεις τα γκάλουπ? Δυστυχώς όχι. Τι προβλέπεις να γίνει? Αυτό που προβλέπω καλύτερα να μην το πω. Ας ελπίζουμε πως θα πάνε όλα ομαλά. Ας ελπίζουμε για μας, για το καλύτερο. Βλέπεις αυτοδυναμία να έχει κάποιο κόμμα? Ορίστε. Αυτοδυναμία βλέπεις? Δεν ξέρω τι να απαντήσω σε αυτό. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Δεν ξέρω. Βλέπεις αυτοδυναμία να έχει ένα κόμμα ή πάλι στην κυβέρνηση? Πάλι στην κυβέρνηση. Αυτό έχω να πω. Δεν έχω κάτι άλλο. Είμαστε μια εβδομάδα από τις εκλογές. Πώς βλέπετε την προεκλογική περίοδο? Εντάξει, ήσυχα είναι, δεν υπάρχει βαβούρα, το μόνο καλό είναι αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να ησυχάσουμε. Ανέβηκε λίγο το επίπεδό μας, πρέπει κάποια στιγμή. Έχετε αποφασίσει ποιο κόμμα θα ψηφίσετε? Ναι, βέβαια, Πασόκ. Μα πάντα Πασόκ ψήφισα, δεν τα αλλάζω. Είμαστε άλλοι. Επειδή μπήκανε κάποια λαμόγια μέσα στο Πασόκ, δεν σημαίνει για μένα κάτι, έτσι. Παραμένω Πασόκ. Από εκεί πέρα. Βλέπεις αυτοδυναμία να έχει κάποιο κόμμα? Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Αυτός ο ψηφίστε με να σας σώσω, δεν τον βλέπω καθόλου σοβαρό, οπότε δεν ξέρεις βέβαια ποτέ τι σημαίνει, αλλά εντάξει. Εννοείται τον κύριο Σαμαρά? Ναι, αυτό τον κύριο. Τον κύριο Σαμαρά ακριβώς. Αυτόν που θα μας σώσει, αυτόν δεν τον θεωρώ καθόλου σοβαρό, οπότε δεν ξέρεις. Εντάξει, αυτό είναι κάλπη. Όλα μπορεί να γίνουν. Βλέπετε δηλαδή στην κυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατία? Βλέπω ότι το αναπόφευκτο. Τι άλλο να δω? Δεν πιστεύω να μην στο κάνω μέσα. Πιστεύω να μπορέσουν οι ιδιώτες να κάνουν. Τελικά θα μπορέσουν οι ιδιώτες να κάνουν, αυτό πιστεύω. Εντάξει. Πιστεύω θα περάσουν το 50% ιδιώτες δηλαδή. Οπότε δεν βλέπω άλλους. Τα γκάλωπ τα παρακολουθείτε? Όχι. Καμία σχέση τα γκάλωπ. Έτσι πιστεύω εγώ, έτσι. Δηλαδή από τον περίγυρό σας βλέπετε φίλοι γνωστοί ότι έχουν αποφασίσει να ψηφίσουν άλλο κόμμα από αυτό που ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές? Σίγουρα, έτσι. Σίγουρα, τον Πασόκ έχει πάρει μεγάλη ζημιά.
Αυτό βλέπω βασικά να έχει πάθει ζημιά. Κανένα άλλο κόμμα δεν βλέπω να έχει. Δηλαδή, εντάξει, με αυτό που δικούς μου συζητάμε, αυτό βλέπουμε. Δηλαδή, ο νομός Ηρακλείου που είναι η περιοχή του Πασόκ, βλέπετε να πάθει μεγάλη ζημιά το Πασόκ? Ο νομίζω θα παραμείνει πάλι περιοχή. Πιστεύω ότι θα παραμείνει πάλι περιοχή του Πασόκ, αλλά όχι όπως ήταν, έτσι. Πόσοι περίπου βουλευτές θα βγάλει το Πασόκ στον νομό Ηρακλείου? Είναι η μόνη φορά που δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Ειλικρινά. Σε όλες τις άλλες εκλογές σχεδόν μέσα πέφταμε. Τώρα δεν μπορώ να κάνω καμιά. Δεν ξέρω. Αυτός που φωνάζει τώρα ο Πασοκατζής γι' αυτό, αν τελικά πάει και ψηφίσει πάλι Πασόκ, δεν το ξέρω. Θα έχει όμως μεγάλη απώλεια. Εννοείται. Εννοείται πως θα έχει. Για τη Νέα Δημοκρατία και για τον αρχηγό της που θέλει αυτοδυναμία, τι λέτε? Αυτό είναι τελειωμένο εντελώς. Εγώ σου είπα την άποψή μου. Δεν τον έχω καθόλου σοβαρό άτομο, οπότε δεν... ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Και ο Βενιζέλος μπορεί να λέει ότι θα. Θέλει αυτοδυναμία, ας που δεν το λέει, έτσι. Αυτό είναι δικαίωμά του, δε, εντάξει. Πιστεύω ότι δεν το πιστεύει ούτε ο ίδιος, απλά το λέει. Είναι υποχρεωμένο να το λέει. Εντάξει, ας το λέει. Είμαστε μία εβδομάδα πριν τις εκλογές. Πώς τη βλέπετε την κατάσταση? Δύσκολη γενικά. Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι ρευστό. Θα δούμε. Εσείς έχετε αποφασίσει ποιο κόμμα θα ψηφίσετε? Ναι, έχω αποφασίσει εδώ και καιρό. Είναι το ίδιο κόμμα που ψηφίσατε την προηγούμενη φορά? Ναι. Είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο. Θα δούμε. Γενικώς νομίζω ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο παίζεται το ζήτημα της ακυβερνησίας σύμφωνα με τη λογική των κυρίαρχων κομμάτων. Τα υπόλοιπα κόμματα προσπαθούν να προβάλλουν έναν διαφορετικό λόγο. Θα δούμε. Γενικώς νομίζω ότι είναι οι πιο περίεργες εκλογές εδώ και πολλές δεκαετίες, θα έλεγα. Δεν βλέπετε κάποιο κόμμα να πάρει αυτοδυναμία? Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Κατά πάση πιθανότητα νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα. Από εκεί και πέρα, όπως είναι και ο εκλογικός νόμος διαμορφωμένος, θεωρώ ότι είναι δύσκολο να σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση. Βλέπετε πιο πολύ στην κυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατία? Νομίζω ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο. Νομίζω είναι το πιο πιθανό σενάριο, χωρίς να αποκλείεται βέβαια και η έκπληξη, γιατί γενικώς ακούω από πολύ κόσμο περίεργα πράγματα. Δηλαδή θα μιλάμε για αναπροσανατολισμούς της πολιτικής τους, ας πούμε, ταυτότητας και της στάσης τους. Για τις δηλώσεις του κ. Σαμαρά που λέει ότι αν δεν πάρει αυτοδυναμία πάλι εκλογές? Νομίζω ότι περισσότερο αυτό έχει να κάνει με το παιχνίδι των εντυπώσεων. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν σύντομα νέες εκλογές. Τηρωμένων και των αναλογιών και των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει τα κόμματα της πρώην συγκυβέρνησης Παπαδήμου στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Βρισκόμαστε στο νομό Ηρακλείου που είναι ο πράσινος νομός, το πράσινο νησί Κρήτη. Βλέπετε απώλεια να έχει το Πασόκ εδώ? Νομίζω ότι θα καταγραφούν και εδώ απώλειες. Εγώ προσωπικά βέβαια είμαι ετεροδημότης, αλλά κρίνοντας από το γενικότερο κλίμα, νομίζω ότι το Πασόκ θα διατηρήσει μια σχετική δυναμική, ειδικά στο νομό Ηρακλείου, αλλά σίγουρα θα έχει απώλειες σε σχέση με τις προηγούμενες αναμετρήσεις. Ξέρω ποια είναι τα γκάλο. Πιστεύετε ότι ο ψηφοφόρος στην τελευταία στιγμή θα σκεφτεί πιο ψύχρεμα? Νομίζω ότι θα υπάρξουν και αρκετοί ψηφοφόροι που θα αποφασίσουν εντελώς την τελευταία στιγμή. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα δεδομένο των εκλογών της 6ης Μαΐου. Δηλαδή σε σχέση με το παρελθόν θα υπάρξουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που τελευταία στιγμή θα σκεφτούν τι θα ψηφίσουν. Δεν ξέρω αν αυτό θα ωφελήσει τα δύο μεγάλα κόμματα, ή πρώην μεγάλα κόμματα, αλλά σίγουρα ένα μεγάλο ποσοστό του εκλογικού ακροατηρίου θα αποφασίσει την τελευταία στιγμή. Πόσα κόμματα προβλέπετε θα μπουν στη Βουλή? Τουλάχιστον 7. Δηλαδή? Ενδεχομένως 8, 9. Υπάρχει και ένα φαινόμενο ανησυχητικό κατά τη γνώμη μου, η Δημοκρατία, η άνοδος Χρυσής Αυγής. Δεν είναι πρωτοφανές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκμεταλλεύονται φοβίες και υπαρκτές ανασφάλειες του κόσμου. Θα δούμε. Νομίζω ότι είναι δύσκολο πάντως για οποιοδήποτε κόμμα θελήσει να κυβερνήσει αυτή τη στιγμή με βάση την δεδομένη οικονομική κατάσταση. Την τώρα την Μπακογιάννη που σε ευρωεκλογές πήρε μεγάλο ποσοστό, 18,5% στην Κρήτη, τη βλέπετε να μπαίνει στη Βουλή? Κοιτάξτε, για το κόμμα της κυρίας Μπακογιάννη νομίζω ότι θα κάνει αγώνα. Θα είναι εντελώς οριακό το αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη μου. Σίγουρα έχει μια πολύ μεγαλύτερη δυναμική στην Κρήτη. Η τοπική της δυναμική δεν ξέρω αν αντανακλά, ας πούμε, και το θέμα της ευρύτερης επίχυσης στην επικράτεια. Νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Οριακά ενδεχομένως.